ο πυρήνας της ακρίβειας που υπάρχει στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει και στη χώρα μας. Βρίσκεται στις πολιτικές που έχουν ασκήσει όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση στη χώρα μας. Στις πολιτικές που έχουν απελευθερώσει και δίνει τη δυνατότητα στις πολιτικές και στο μεγάλο κεφάλαιο να αλωνίζει. Στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη με όχημα το κεφάλαιο και τα κέρδη του. Σε όλες εκείνες τις αποφάσεις για την πράσινη ανάπτυξη που έχει απογειώσει το ρεύμα. Σε όλες εκείνες λοιπόν τις δυνατότητες που έχει το κεφάλαιο να κατακριοργεί τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού, των συνταξίουχων κτλ. Ποιος έδωσε τις συντάξεις τις οποίες περιέκοψαν όλα τα κόμματα? Τις έδωσε η Νέα Δημοκρατία, τις έδωσε το ΠΑΣΟΚ, τις έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί περιέκοψαν τις συντάξεις? Γιατί περικόπτουν, γιατί είναι το δεύτερο μέρος για την ακρίβεια, τις συντάξιμες αποδοχές? Με ποιανού αποφάσεις είναι αυτά? Είναι με αποφάσεις της συνθήκης του Μάστριχτ, είναι με αποφάσεις της απελευθέρωσης δηλαδή που λέει η συνθήκη του Μάστριχτ, είναι με αποφάσεις της σταθερότητας του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι με τις αποφάσεις της επενδυτικής βαθμίδας που έχουν υποταχθεί όλα στη λογική του κόστους. Ό,τι για τον εργαζόμενο, για τον συνταξιούχο να ζήσει καλύτερα είναι κόστος. Ό,τι να κερδίζει το μεγάλο κεφάλαιο είναι ανάπτυξη. Αλλά σας λέω, κύριε Κονταρίδη και κυρία Κασιμάτη, αυτά τα συνθήματα τα ακούμε χρόνια. Τα ακούγαμε και τα 2009. Και η ανάπτυξη μεγάλη έφερε την κρίση στη συνέχεια. Η ανάπτυξη που είχαμε και μετά την πανδημία και τα λοιπά φέρνει τα σημερινά προβλήματα. Εάν ο λαός δεν έρθει σε ρήξη με αυτές τις πολιτικές, και είναι κριτήριο ψήφο για τις ευρωεκλογές, να καταδικάσει αυτά τα κόμματα που έχουν φέρει τη χώρα εδώ και την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ που έχει επιβεβαιωθεί για το είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είπε για τη συνθήκη του Μάστριχτ, τι είπε για τα χρυσά κουτάλια, τι είπε για όλες τις κατοπινές αποφάσεις, οι οποίες είναι αποφάσεις που έχουν τσακίσει τα δικαιώματα του λαού. Είναι κριτήριο για τη δύναμη, είναι κριτήριο γιατί θα έχει δύναμη. Μάστε. Δίπλα του το εργατικό λαϊκό κίνημα να παλέψει από καλύτερες θέσεις. Σιγά μην δώσουν λύσεις στα κόμματα που τρώγονται εδώ και σκοτώνονται. Τρώγονται και σκοτώνονται για το ποιος θα πάρει την καρέκλα και να ελάσσεται στην καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας για να παίρνει τη σκυτάλη ο ένας από τον άλλον και να συνεχίζουν τις ίδιες πολιτικές που μας τσάκισαν κυριολεκτικά. Πού είναι τα δώρα μας να ζήσουμε? Τα έδωσε τα δώρα το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ? Το ΠΑΣΟΚ τα έδωσε. Πού είναι τα δώρα λοιπόν, γιατί τα έκοψαν? Τα πλήρωσαν από την τσέπη τους. Τα δώρα αυτά λοιπόν είναι πληρωμένα από εμάς και δεν τα έδωσε κανένα. Ούτε τους μισθούς ούτε τα μεροκάματα. Η μεσαία τάξη την έκλεινε το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ΠΑΣΟΚ τα έκοψε και η Νέα Δημοκρατία τα έκοψε. Μην μιλάτε από εμάς, κύριε Γκαγκλιαμάνη. Και το ΠΑΣΟΚ, μήπως λέω ψέματα? Λοιπόν, κύριε Γκαγκλιαμάνη, μήπως δεν τα έκοψε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα δικαιώματα? Για ποιο μιλάμε δηλαδή τώρα? Και μιλάτε, κύριε Καλιακμάνη, απάνω, γιατί για να μην ακούγεται. Όχι, όχι, δεν μίλησα. Κύριε Καλιακμάνη, ξέρετε με τι είμαστε εμείς? Είμαστε με τους ευρωπαϊκούς λαούς, με τους λαούς που αγωνίζονται και που φτάσανε μέχρι απ' έξω από το κοινοβούλιο. Είμαστε με τους ευρωπαϊκούς λαούς και είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνετε. Και μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να ακούτε καθόλου. Μην ακούτε καθόλου εμένα. Ποια, μη κάνετε, πώς δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη των λαών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην κάνετε λίγο. Το ΚΚΕ είχε μια σταθερή θέση και μάλιστα, αν θέλετε, δεν θέλω να πάω πολύ πολύ πίσω, από τότε που άρχισε το πρόβλημα. Για τη Μακεδονία, για το Μακεδονικό, για την Βόρεια Μακεδονία. Δεν είχαμε κυρίαρχο ζήτημα την ονομασία όσο τους αλυτρωτισμούς. Η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ είναι για να ενταχθεί το κράτος αυτό της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αυτό ήταν το βασικό και κυρίαρχο. Και δεν διασφαλίστηκαν ζητήματα που μένουν ανοιχτά, τα αξιοποιούν και τα χρησιμοποιούν, τον αλυτρωτισμό και τα λοιπά. Τώρα τι κάνουμε? Εκείνο που πρέπει να γίνει σήμερα είναι οι λαοί πρέπει να παλέψουν, γιατί η κατάσταση στα Βαλκάνια δεν είναι καλή. Η συμφωνία αυτή δεν είναι συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαών. Είναι μια συμφωνία που έχει
επικοπή και ραφτεί στα μέτρα του ΝΑΤΟ, που είναι η πιο επικίνδυνη συμμαχία, η πιο αιματηρή συμμαχία, που υποδαβλίζει όλες τις διαφορές για να επικυριαρχεί, και φυσικά το γνωρίζουμε όλοι και τα λοιπά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε φυσικά, αν έρθει η εκκύρωση, και το έχουμε ξεκαθαρίσει.